Καλεσμένος στο Σέντερ βρέθηκε ο πρόεδρος ΚΕΠΚΑ Νίκος Τσεπερλίδης. Ο ίδιος αναφέρθηκε στους λογαριασμούς ενέργειας αλλά και στις αλλαγές από πάροχο σε πάροχο, έδωσε συμβουλές στους καταναλωτές για το τι πρέπει να προσέχουν στους λογαριασμούς ρεύματος, ενώ παράλληλα έκανε αναφορά και στο χρηματιστήριο ενέργειας και στα υπερκέρδη των παρόχων. Με απλές προτάσεις. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ καλή η κίνηση που έκανε η πολιτεία, λέγοντας ότι από εδώ και πέρα, ιδιαίτερα για λογαριασμούς Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, που έχουν βάλει ένα πλαφόν και το χρηματοδοτώ, είναι τρομακτικές οι επιδοτήσεις που κάνει η πολιτεία. Αναρωτιέμαι πού θα βρεθούν τα χρήματα, γιατί δεν αφορά μόνο τα ποσά που προέρχονται από το Ταμείο Ενεργειακής Αναβάθμισης, Ενεργειακής Μετάβασης. Αφορά και τον εθνικό προϋπολογισμό, και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα μας δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Έδωσε τη δυνατότητα να σπάσει αυτό τον κανονισμό που έκανε η ΡΑΕ χωρίς διαβούλευση με τους ενώσεις καταναλωτών, όπου καταπατούσε δικαιώματα. Δεν μπορεί να απαγορεύεται όταν είναι κειμενόμενη η τιμή του ρεύματος να φεύγω την άλλη μέρα χωρίς ρήτρα, χωρίς καμία επίπτωση, χωρίς κανένα φραγμό, χωρίς κανένα κέρδος για την επιχείρηση. Θα μπορώ να πρέπει να φεύγω ελεύθερα. Αυτό δεν το πέρασε η ΡΑΕ μέσα στις συμβάσεις αυτές και αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Όταν την πείσαμε ότι έπρεπε να το περάσει, ήδη το πρόβλημα ήταν τεράστιο και έτσι παρενέβηκε η πολιτεία. Νομίζω σε αυτό έπαιξε ρόλο και ο συνήγορος του καταναλωτή, γιατί γνωρίζει τα προβλήματα και έχουμε καλή επικοινωνία, και τους είπε ότι εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Θα πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα στις επιχειρήσεις. Δεν μπορεί να εσχροκερδούν σε βάρος των καταναλωτών, άρα μπορεί ο καταναλωτής να φεύγει από μια εταιρεία στην άλλη. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Κοιτάξτε, οι μετρήσεις που γίνονται στο ρεύμα γίνονται από τη ΔΕΔΗ κάθε 4 μήνες. Η αξία, η τιμή που χρεώνεται το ρεύμα γίνεται σε μηνιαία βάση και διαφέρει από μήνα σε μήνα από 50 έως και 150 ευρώ. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί και ψηλότερα από άλλες εταιρείες. Άρα εδώ θα πρέπει να υπάρχει μια διαφάνεια πόσο καταναλωτής θα κατοχυρωθεί ότι πληρώνει το ρεύμα που ξοδεύει το συγκεκριμένο μήνα που έχει αλφα τιμή και όχι να του μεταφέρουν ένα ποσό από την κατανάλωση του αλφα μήνα στον β' επειδή είναι υψηλότερη τιμή. Άρα θα πρέπει να κάνει κάποιες κινήσεις. Ποια είναι η απλή κίνηση? Φωτογραφίζω κάθε πρώτη του μηνός τον μετρητή μου και στέλνω την ένδειξη στην επιχείρηση με την οποία συνεργάζομαι. Έτσι δεν θα μπορεί η επιχείρηση να μου χρεώνει άλλη κατανάλωση σε άλλο μήνα για να κερδοσκοπήσει. Πολύ μεγάλο ζήτημα είναι ότι τώρα πλέον με τον τρόπο που ανακοινώνονται οι τιμές, εκτός από μερικές εταιρείες, και θα σας πω ποια είναι τα προβλήματα, τι λέει? Λέει το ρεύμα πλαφών έβαλε τον Αύγουστο η κυβέρνηση 500 ευρώ. Βγήκανε εταιρείες οι οποίες είπανε 480, 470. Πάνω σε αυτή την τομή υπήρχε επιδότηση 337 ευρώ η μεγαβατόρα. Άρα από τα 300, από τα 550, 337, μέναν γύρω στα 120-130 ευρώ η μεγαβατόρα πλήρωνε ο καταναλωτής. Είναι μια πολύ καλή τιμή, ιδιαίτερα τέτοια εποχή. Για τον Αύγουστο η επιδότηση έφτασε στα 640-639 για τα λικριά. Είναι τρομακτική επιδότηση, είναι πολύ υψηλή επιδότηση. Εγώ θα περίμενα την πολιτεία να κάνει, ξέρετε, λέει ότι θα πρέπει η Ευρώπη να αποφασίσει τι θα κάνει με την ενέργεια. Θέλουμε μία σοβαρή παρέμβαση στο χρηματιστήριο για να εκλογικευτούν οι τιμές, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Τσεπερλίδης. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα περίπου το 40% του ρεύματος παράγεται από φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο ξέρουμε ότι έχει εκτιναχθεί και λόγω των πολέμων έτσι και λόγω των πολιτικών επιλογών να πάμε γρήγορα εκεί, αλλά αυτό δεν μπορεί κανένας να το κρίνει ή να το ήξερε τότε και δεν με ενδιαφέρει να ασχοληθώ με αυτό, αν ήταν λάθος επιλογή ή όχι. Τώρα όμως φαίνεται ποιο είναι το πρόβλημα. Το 40% είναι αυτό που διαμορφώνει την υψηλή τιμή. Το υπόλοιπο 55% περίπου, από το 60% γιατί έχουμε εισαγωγές και εξαγωγές ρεύματος, παράγεται από μεμονωμένους αλλά και μεγάλους παραγωγούς. Από ΑΠΕ, υδροηλεκτρικά και από αέρα και από ήλιο, από συλλέκτες.
ένας μεμονωμένος καταναλωτής που έχει βάλει ηλιακό συλλέκτη στο σπίτι του, έχει πάρει άδεια και έχει υλικό, του παίρνουν το ρεύμα από 19 ευρώ έως 39. Την μεγαβατόρα από 19 έως 39 και την πουλάνε στο χρηματιστήριο 500. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Καταλαβαίνετε τα λεφτά ότι πάνε σε κάποιες τσέπες. Και είναι αυτές λίγες οι τσέπες. Όσοι κατάφεραν το ΑΠΕ να ενοποιηθούν και να κάνουν ένα κονσόρσιουμ, αυτοί πετυχαίνουν καλύτερες τιμές. Πετυχαίνουν τις τιμές της τάξης του 80-90 ευρώ η μεγαβατόρα. Άρα θέλουμε μια σοβαρή παρέμβαση στο χρηματιστήριο για να εκλογικευτούν οι τιμές.